πρωί στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ecomobility. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πλατεία Χατζή, στην συνοικία των Αμπελοκήπων, καθώς, όπως και τα ίδια τα παιδιά δήλωσαν, παραμένει αναξιοποιητή, ενώ θα μπορούσε να είναι πνεύμονας πρασίνου και χώρος αναψυχής για την ευρύτερη περιοχή. Η προώθηση της ασφαλούς και οικολογικής μετακίνησης στην πόλη, καθώς και η κατ' όσο το δυνατόν μικρότερη χρήση του αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις και η αντικατάστασή του με το περπάτημα, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήταν η σκοπή της εκδήλωσης που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων στα πλαίσια του προγράμματος Ecomobility και της ημέρας περπατήματος. Οι μαθητές ξεκίνησαν πεζοί και με ποδήλατα από το σχολείο, στέλνοντας έτσι οικολογικά μηνύματα προς όλους τους πολίτες και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χατζή της Συνοικίας των Αμπελοκήπων, η οποία παραμένει αναξιοποίητη ενώ θα μπορούσε να είναι ένας πνεύμονας πρασίνου και χώρος αναψυχής για την περιοχή. Ο διευθυντής του 10ου Γυμνασίου, Χρήστος Αφαρίκας, μίλησε για την μεγάλη αυτή προσπάθεια των μαθητών. Τα παιδιά είχαν μια πολύ καλή πρωτοβουλία, όπως είδατε, να ασχοληθούν με την οικολογική μετακίνηση και να μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο στο σχολείο, κατά κάποιον τρόπο. Δεν χρειάζεται πολλά. Αν πάμε σε έναν δρόμο των Ιωαννίνων, θα δούμε τους οδηγούς να μην σέβονται τους πεζούς, παρκάροντας πάνω στα πεζοδρόμια, μην δίνοντας πρωτοπορία στους πεζούς στις διαβάσεις, και το αντίστοιχο, οι πεζοί να μην σέβονται τους οδηγούς, να μην περνάνε από τις διαβάσεις και να μην περνάνε από σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Έκαναν αυτή την εργασία, η οποία είναι σοβαρή, θα σας την παρουσιάσω αν θέλετε, με φωτογραφίες, με στατιστικά, πόσα αυτοκίνητα κινούνται με ένα οδηγό, με δύο, με τρεις, και παρατήρησαν ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη κινούνται μόνο με ένα οδηγό μας. Επομένως, είναι η επιτακτική ανάγκη τα μέσα μαζικής μεταφοράς να αυξήσουν τα δρομολόγια για να μπορούν να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και με τη χορηγία του Δήμου που θα μας δώσει αυτά τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψουμε, κάναμε αυτή την εκδήλωση. Στη συνέχεια, τα τρία μέλη από τα 7 που αποτελούν την ομάδα Ecomobility του 10ου Γυμνασίου μίλησαν για την εργασία τους καθώς και για αυτά που αποκόμισαν από αυτή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και πολύ χαρούμενοι που έχουμε τέτοια συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε. Σκοπή αυτού του προγράμματος είναι να προάγουμε την ασφαλή και οικολογική μετακίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλουμε οι κατοίκοι να ευαισθητοποιηθούν, να κινούνται ασφαλέστερα και να βάλουν στη ζωή τους την άσκηση, όπως είναι το ποδήλατο και το περπάτημα. Στο τέλος θα γίνει και μία εκδήλωση στις 27 Φεβρουαρίου, στην οποία θα παρουσιαστεί γενικότερα όλη η εργασία που έχει γίνει. Περνάνε καθημερινά πάρα πολλά παιδιά από την περιοχή. Τα περισσότερα κινούνται με ποδήλατα, οπότε θα θέλαμε να κινούνται ασφαλέστερα, οπότε να γίνει και ένας ποδηλατόδρομος για αυτά τα παιδιά. Την πλατεία Χατζή την επιλέξαμε διότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες των Αμπελοκήπων και δυστυχώς, όπως βλέπουμε και βλέπετε και μόνοι σας, δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου. Είμαι 15 χρονών, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι είναι η πλατεία Χατζή, που είναι ένας πνεύμονας οξυγόνου για τους Αμπελόκηπους και θα μπορούσε άνετα να είναι ένα πολύ ωραίο πάρκο. Τα παιδιά είναι πρόθυμα να μας βοηθήσουν. Βέβαια στην αρχή δεν το πήραν τόσο καλά, μας ψιλοκορόιδευαν, αλλά μετά τους άρεσε η ιδέα. Μάθαμε πώς να περνάμε τις διαβάσεις, τα πεζοδρόμια και γενικό. Εγώ το δρόμο που πέρναγα πρόσεκτα, γιατί κυκλοφορώ περισσότερο με ποδήλατο και πέρναγα λίγο πρόσεκτα το δρόμο με το ποδήλατο. Αλλά εντάξει, δεν έκανα σοβαρά λάθη και στα φανάρια σταματούσα και γενικώ. Χαιρετισμού στην εκδήλωση απίφθηναν ο επικεφαλής της παράταξης Άπειρος Τόπος Μάκης Χάτζη Εφρεμίδης, ο νομαρχιακός σύμβουλος Παντελής Κολόκας, ο εκπρόσωπος της ενιαίας αντιπολίτευσης του Δήμου Ιωαννιτών Δημήτρης Γιωτίτσας, καθώς και ο εκπρόσωπος του κόμματος Οικολόγων Πράσινων Βασίλης Παπακώστας. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους εκπαιδευτικούς του 10ου Γυμνασίου, τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου για την πρωτοβουλία τους αυτή. Είναι υποχρέωση να προστατεύσει ο καθένας τον εαυτό του. Είναι υποχρέωση να προστατεύουν όλοι τους υπόλοιπους συμπολίτες. Και είναι υποχρέωση να βαδίζουμε με πολύ προσοχή στα πεζοδρόμια της πόλης και να μην χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό το αυτοκίνητο. Οι μαθητές είναι εκείνοι που, ξεκινώντας την γνώση, την εμπειρία
από τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορούν να την μεταλαμβαδεύσουν σε όλη την κοινωνία. Μια δυνατή φωνή σήμερα από τα παιδικά χείλη για το πόσο ανάγκη έχει αυτή η περιοχή για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο αλλά και στους ορεινούς όγκους, έτσι ώστε να μπορούμε να κινούμαστε πιο οικολογικά, πιο οικονομικά και πιο υγιεινά. Είναι μια πόλη και μια περιοχή που προσφέρεται για ποδηλατόδρομο. Και βέβαια, εκτός φυσικά από την κατασκευή των ποδηλατοδρόμων, πιο σημαντικό είναι η συνείδηση για το πώς μπορεί να κινείται κάποιος σε ένα ποδηλατόδρομο, για το πώς μπορεί να συμμετέχει σε μια διαδικασία καθημερινότητας τέτοια που θα του κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη και πιο εύκολη. Θέλω να χαιρετήσω την προσπάθεια του 10ου Γυμνασίου, η οποία είναι εξαιρετική και μας γεμίζει με ελπίδες ότι η νέα γενιά θα πορευτεί καλύτερα από ό,τι πορεύτηκε η δική μας γενιά. Είναι εξαιρετική σημασία στο ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη πλατεία, στην μεγαλύτερη περιφερειακή πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δημητρίου Χατζή στους Αμπελοκήπους, η οποία, όπως θα είδατε, είναι εντελώς παραμελημένη και αναξιοποιητή, και ένας από τους πρώτους στόχους μας είναι αυτή η πλατεία να αποτελέσει πνεύμονα όχι μόνο για την περιοχή των Αμπελοκήπων αλλά και την ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν έχουμε πολλούς ελεύθερους χώρους στην πόλη. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον αυτούς που έχουμε να τους αξιοποιήσουμε σωστά. Αυτές οι πρωτοβουλίες, ειδικά σε αυτή την ηλικία, μας δείχνουν ότι η κοινωνία των πολιτών είναι εφικτή, ότι τα κόμματα που υποστηρίζουμε ένα τέτοιο τρόπο διαχείρισης του ελεύθερου χώρου μας, δηλαδή να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα σχολεία τους άνετα και ασφαλώς, είναι κάτι εφικτό. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει, αρκεί να το αγκαλιάσουμε και πολιτικά όλοι οι φορείς σαν δραστηριότητα αυτή των παιδιών που μας δείχνουν το δρόμο.